Καλησπέρα σας, κύριε Δράκο. Ποιος είσαι, κύριε Δράκο? Είμαι ο Γιάννης ο Φωτακόπουλος. Έρχομαι από την Πάτρα. Είμαι εντερνένουερ. Και θέλω να σας παρουσιάσω ένα προϊόν το οποίο λύνει κάποια προβλήματα. Μιλάς με γρίφους. Αυτό είναι το προϊόν που παράγουμε εμείς. Το ρίχνουμε μέσα στο δοχείο. Παίρνουμε εδώ ένα πετσετάκι και βάζουμε πάνω αντιλιακό, βλέπετε. Και άλλο τόσο στο άλλο πετσετάκι. Στο ένα βάζουμε αυτό το πετσετάκι μέσα και στο άλλο βάζουμε αυτό πάλι το πετσετάκι. Σταμάτα! Βλέπουμε αμέσως ότι ο λεκές ήδη άρχισε και απομακρύνεται, παρόλο που έχουμε μόνο περίπου ένα λεπτό. Τρία λεπτά. Θες να μου γαμίσεις ότι έχω και δεν έχω? Γι' αυτό είναι απαραίτητο και για την οικιακή χρήση, αλλά και για τον επαγγελματία. Ξενοδοχεία, λάουντρι κτλ. Ο Μπρία Λάουντρουπ θα γυρίσει την μπάλα. Λάουντρι κτλ. Κτλ. Στην Αγγλία έχουμε ένα προϊόν το οποίο λέγεται Oxy. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. There's only one answer. Oxy. Τι είπε. Oxy. Η σακούλα πόσο κάνει αυτή? Γύρω στα 70 ευρώ τα 15 κιλά σκόνης, συν το ΦΠΑ του. Δεν είπατε τι λεφτά ζητάτε? Εγώ ζητάω για να πουλήσω το 100% της πατέντας. Ελλάδα, είσαι έτοιμη? Για μιούτ. 6 εκατομμύρια. Ε, τι? Και μιλάμε για πράφετ. Είπατε 60.000. Α, σε ρε πονηρέ. Όχι, 6 εκατομμύρια. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Οκ. Από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Θα ζητούσα πολύ πιο πολλά, αλλά δεν έχω και το λόγο γιατί θα μείνουν στην τράπεζα τα χρήματα. Ευχαριστούμε. Γιατί πουλάτε το 100% της πατέντας? Και εγώ αυτό να ρωτήσω. Ο στόχος μου είναι να σταματήσω εγώ πλέον να ξεκουραστώ, γιατί αρκετά έχω κουραστεί. Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα. Λόγω του valuation της εταιρείας εγώ είμαι εκτός. Είμαι εκτός. Είμαι σίγουρος με 100% ότι δεν καταλάβανε για το προϊόν. Το προϊόν δεν το καταλάβανε, είναι πολύ πιο μπροστά μάλλον από την εποχή του. Αν έρθει κάποιος Dracon αργότερα, δεν θα είναι η τιμή βέβαια αυτή. Θα έχει εκτοξευτεί πολύ πάνω από αυτό το ποσό που ζήτουσα σήμερα. Καλά θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Καλά να πάθετε. Νι, καλά πάθετε. Αλλά αυτοί είστε. Όταν έχεις να κάνεις με τενεκέδες, δεν μπορούν να καταλάβουν την ποιότητα ενός προϊόντος.